Δευτέρα πρωί ή αμέσως επόμενη μέρα της καραντίνας των 42 ημερών και φυσικά ήρθαμε εδώ για να κουρευτούμε. Καλημέρα. Καλή αρχή. Καλή αρχή, βέβαια. Και φαντάζομαι ότι... Καλή περίεργη αρχή. Καλή περίεργη αρχή. Και φαντάζομαι ότι όσο ήσασταν κλειστά έτσι τα μηνύματα και τα τηλέφωνα και τα SMS και όλα αυτά, θα είχαν σπάσει, έτσι. Δεν θα είναι αρκετά. Ευτυχώς. Σίγουρα υπήρχαν κλήσεις και για κάτι υπόλοιπο και αυτά. Κάποιοι που δεν καταλάβαινε τη σοβαρότητα της κατάστασης συνδύκης. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλά. Ευχαριστώ. Τώρα είναι συνεχόμενα. Είναι συνεχόμενα τώρα τα ραντεβού. Είναι συνεχόμενα. Προσπαθούμε να το πιέσουμε όσο γίνεται το πρόγραμμα. Βέβαια εντάξει δεν είμαστε εξάπλητοι, ούτε σαν αντοχές, ούτε σαν ώρες. Σίγουρα θα δουλέψουμε παραπάνω, όσοι θα καταφέρουν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Σήμερα, πρώτη μέρα, πόση ώρα, πόσες ώρες θα δουλέψεις? 9 με 10. 9 το πρωί με 10 ώρες. Όχι, 9 με 10 ώρες. 9 με 10 ώρες. Και ξεκίνησες τα ραντεβού στις 9. Το ξεκίνησα, αλλά ξεκίνησα στις 8.30. Ξεκίνησα. Και θα πας δηλαδή... Αναγκάστηκα, έπρεπε να ξεκινήσω 9 η ώρα, αναγκάστηκα να βάλω και πιο νωρίς τελικά ραντεβού. Οπότε ξεκίνησα 8.30 και όχι σε 9 ώρα. Και θα πας μέχρι... Και θα τελειώσω 10. 10 το βράδυ. Ναι. Θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα το μεσημέρι. Οι επαγγελματίες ετοιμάζονται σιγά σιγά. Παρ' όλα αυτά όμως το περίφημο ελληνικό καλοκαίρι βρίσκεται σε μια αβεβαιότητα. Χθες πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη με τους φορείς για το θέμα ουσιαστικά της ανάπτυξης του Δήμου και όσον αφορά και την τουριστική περίοδο η οποία είναι πρωτομπυλών, για να δούμε στα πλαίσια του Δήμου και με τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος πού μπορεί να βοηθήσει ούτως ώστε να μπορέσει το κομμάτι αυτό να βοηθηθεί. Ένα θέμα το οποίο τέθηκε και χθες ήταν το θέμα των καταστημάτων εστίασης που είναι κοντά στο να ανοίξουν και να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους με τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση όσον αφορά τις θέσεις και τις αποστάσεις που πρέπει να υπάρχουν. Αυτό είναι ένα θέμα που ουσιαστικά απασχολεί τους επαγγελματίες εστίασης, διότι θα πρέπει να επεκταθούν. Αυτό τώρα που περιμένουμε ουσιαστικά είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών να βγάλει την οδηγία για το πώς θα λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις αυτές. Αυτό που είπαμε είναι ότι θα πρέπει να δούμε κατά περίπτωση οι επιχειρήσεις αυτές πώς μπορούν να επεκταθούν στα τραπέζια τους και στους χώρους οι οποίοι είναι διατεθειμένοι και μπορούν να δοθούν για περαιτέρω ανάπτυξη και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να βρούμε μια άλλη λύση, πάντα στα πλαίσια της οδηγίας που θα βγάλει το Υπουργείο. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα καταστήματα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πλατεία Πυθαγόρα και βλέπουμε πίσω μας ότι υπάρχει μια επιχείρηση η οποία μπορεί να επεκταθεί. Κατ' επέκταση, λογικά θα δοθεί η άδεια για να μπορέσει να επεκτείνει τα τραπέζια της. Υπάρχουν όμως άλλες επιχειρήσεις οι οποίες εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να έχουν αυτή τη δυνατότητα επέκτασης. Οπότε εκεί, σύμφωνα με την οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών, προφανώς θα δοθεί κάποια περαιτέρω μείωση όσον αφορά τα τέλη κατάληψης χώρου. Τώρα βρισκόμαστε στην πλευρά του δρόμου όπου υπάρχει δυνατότητα να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα. Είναι η παραλιακή καινούργια παραλιακή φυσικά όπως έγινε μετά την ανάπλασή της πριν από μερικά χρόνια. Εδώ τι σκέφτεσαι να κάνει? Εδώ κοιτάξτε, τέθηκαν διάφορες προτάσεις για το πώς μπορούμε να γίνει η επέκταση όσον αφορά την παραλιακή. Αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις διατηρούν τα τραπέζια, τα πεζοκαθίσματά τους στην δεξιά πλευρά του δρόμου, αλλά όταν μιλάμε για επέκταση πρέπει
πρέπει να δούμε πώς αυτό θα μπορέσει να γίνει κατά περίπτωση. Και φυσικά να συμπεριλάβουμε και το γεγονός ότι θα πρέπει να εξυπηρετούνται και οι πολίτες όσον αφορά το να διέρχονται με ασφάλεια και οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, αλλά και οι πολίτες ανάμεσα από τα τραπεζοκαθίσματα. Η μία πιθανότητα είναι να επεκταθούν στη δεξιά πλευρά του χώρου και το άλλο το οποίο συζητήθηκε είναι να έρθουν τραπέζια από την αριστερή πλευρά του χώρου, από αυτή τη πλευρά την οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι κάτι το οποίο το συζητάμε, το βλέπουμε και θα μιλήσουμε και με τους συλλόγους εστίασης, όχι μόνο της πόλης μας, αλλά και σε άλλες περιοχές του Δήμου, για να δούμε αυτό πώς θα μπορέσει να υλοποιηθεί, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να είναι οριζόντιο, θα πρέπει να γίνει αναπεριοχή, γιατί κάθε περιοχή έχει τις δικές της προοπτικές και δυνατότητες ανάπτυξης σε τέτοια θέματα, ενώ σε θέματα τραπεζοκαθισμάτων. Ας πούμε μια χαρακτηριστική περιοχή, ας πούμε είναι και το Κοκάρι, το οποίο είναι μια έντονα τουριστική περιοχή, η οποία όμως ειδικά εκεί στην πλατεία του Κοκαριού και όχι μόνο, γενικότερα μέσα στο Κοκάρι, που έχει πολλά καταστήματα εστίασης, υπάρχει και αυτός ο χώρος για να εξαπλωθούν. Ακριβώς. Κοιτάξτε, αυτό που θα κάνουμε είναι να έρθουμε σε συνεννόηση με τους συλλόγους της κάθε περιοχής, όπως είναι το Κοκάρι, το Ηραίον, το Πυθαγόριο και το Βαθύ, για να δούμε τι δυνατότητες έχουμε. Μιας και αναφέρετε το Κοκάρι. Όσον αφορά το Κοκάρι, γνωρίζουμε όλοι ότι η δεξιά πλευρά του δρόμου αλλά και η αριστερή δεν έχουν δυνατότητες μεγάλες επέκτασης τραπεζοκαθισμάτων, ειδικά τους θερινούς μήνες που είναι και η σεζόν. Ο χώρος είναι πολύ μικρός. Τώρα αυτό σύμφωνα με την οδηγία που θα βγάλει και το Υπουργείο Εσωτερικών, προφανώς θα δοθεί κάποια μείωση στα τέλη κατάληψης χώρου. Αλλά παρόλα αυτά θα συζητήσουμε με τους ενδιαφερόμενους για να δούμε τι δυνατότητες έχουν. Οπότε αυτό θα πάει ανάλογα κατά περίπτωση και σας λέω ακόμα περισσότερο και ανακατάστημα για να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν. Βρισκόμαστε στα μέσα Μαΐου και κανείς ακόμη δεν ξέρει τι πρόκειται να συμβεί το φετινό καλοκαίρι. Ετοιμαζόμαστε για ένα καλοκαίρι χωρίς να υπάρχει ενημέρωση επίσημη να ξέρουμε πώς θα ετοιμαστούμε, με ποιες προϋποθέσεις. Πόσα τραπέζια θα βάλουμε, επίσημη ενημέρωση δεν έχουμε από κανέναν. Ναι. Ετοιμαζόμαστε με ό,τι ακούμε από τηλεόραση, από ραδιόφωνο, από μέσα μαζικής ενημέρωσης και τίποτα άλλο. Δεν μας έχει ενημερώσει κάποιος επίσημα να ξέρουμε πώς θα ανοίξουμε, με πόσες καρέκλες, με πόσα τραπέζια και τι χώρο θα πάρουμε. Οι επιχειρηματίες όμως προσμένουν και στην βοήθεια του κράτους. Είτε αυτή πρόκειται να δοθεί με άτοκα δάνεια προς τις επιχειρήσεις ή και ακόμα με γενναία μείωση στις εισφορές. Ευελπιστώντας όλοι ότι στο τέλος αυτής της περιπέτειας θα επανέλθουμε στην κανονικότητα των προηγούμενων ετών. Κοιτάξτε, όλοι προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στις καινούργιες συνθήκες μετά από αυτό το οποίο έχει συμβεί. Η καθαριότητα είναι ένα τμήμα το οποίο για μας είναι πολύ σημαντικό. Προσπαθούμε με την υπηρεσία να προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες γενικά στους πολίτες του Δήμου μας. Αν με ρωτάγατε αν τυχόν είμαι ευχαριστημένος με αυτό το οποίο προσφέρουμε, με το προσωπικό το οποίο έχουμε και τις προσπάθειες οι οποίες που κάνουν, πραγματικά είμαι ευχαριστημένος. Απ' την άλλη θα έλεγα ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά περισσότερα πράγματα, αν τυχόν όμως οι συνθήκες ευνοούσαν για να γίνουν αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή όταν λέτε οι συνθήκες τι εννοείτε? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχουμε πάρει το προσωπικό από τον ΑΕΔ, το οποίο περιμένουμε πάρα πολύ καιρό να βγει η προκήρυξη. Έχουν βγει οι θέσεις οι οποίες είναι για το Δήμο το δικό μας. Πιστεύω ότι όταν θα έρθουν αυτά τα άτομα, θα μπορέσουμε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να δώσουμε το Δήμο μας σε εντελώς διαφορετική μορφή από ότι το δίνουμε στην καθημερινότητα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Εξαιτίας του κορονοϊού και εξαιτίας αυτών που είπατε της μη πρόσληψης ατόμων, βρεθήκατε με λιγότερο προσωπικό μέσα στην καραντίνα? Είχαν άτομα τα οποία πήραν την ειδική άδεια σαν δημόσιοι υπάλληλοι, αυτό που έπρεπε να δικούσαν να το πάρουν. Υπήρχαν άτομα τα οποία ήταν στις ευπαθείς ομάδες και δεν μπορούσαν να εργαστούν. Άρα το προσωπικό το οποίο έμεινε στην υπηρεσία έδωσε ό,τι μπορούσε να δώσει. Και νομίζω ότι το έχει δει αυτό ο κόσμος και το έχει καταλάβει. Παρ' όλα αυτά υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος θεωρεί ότι θα μπορούσαν να ήταν σε καλύτερη κατάσταση, τουλάχιστον η πόλη της Σάμου, και ότι θα μπορούσε η καθαριότητα να έχει προχωρήσει σε πολλά σημεία, κάτι που δεν έγινε. Κοιτάξτε,
Εγώ καταλαβαίνω ότι ο κόσμος όλο αυτό το καιρό, 1,5 μήνα, ο οποίος έμεινε στο σπίτι, μην έχοντας και κάτι άλλο να κάνει, προσπάθησε να καθαρίσει, να πετάξει πράγματα τα οποία δεν μπορούσε άλλη στιγμή να το κάνει. Άρα βρεθήκαμε να έχουμε τεράστιους όγκους σκουπιδιών σε πάρα πολλά σημεία του επαρχιακού δρόμου, τα οποία ξοδεύουμε πάρα πολλές ώρες για να τα μπορούμε να τα μαζέψουμε. Νομίζω αυτό το έχετε διαπιστώσει και μόνος σας, και νομίζω πάρα πολλοί κόσμος, ότι σε πάρα πολλά σημεία βρεθήκαμε να έχουμε κάνει σαν παράνομες κομματερές, και αυτά μας τρώει πάρα πολύ χρόνο από την καθημερινότητά μας και από αυτό που έχουμε σχεδιάσει την προηγούμενη μέρα. Τρεις ημέρες μετά την επανέναρξη της λειτουργίας των καταστημάτων του Λιανικού Εμπορίου και η κίνηση στον εμπορικό κόσμο της Άμμου παραμένει υποτονική παρά το καλό ξεκίνημα. Κοίτα, την πρώτη μέρα πήγε αρκετά καλά. Τώρα υποτονικά. Τώρα υποτονικά. Φοβάται ο κόσμος, διστάζει να μπει στο μαγαζί? Όχι, καμία σχέση, γιατί πληρούμε όλα τα μέτρα ασφάλειας. Με απολυμαντικά έξω από την πόρτα μπορείτε να τα δείτε. Δεν πλησιαζόμαστε, έχουμε βάλει κορδέλες εδώ για τα 2 μέτρα. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι η αυτό. Ψυχολογία του κόσμου πώς είναι? Όχι τόσο καλή. Χαρούμενος μεν που ανοίξαμε πάλι και ζωντάνεψε ο εμπορικός δρόμος, αλλά εντάξει. Περιμένουμε από τους ανθρώπους μας, από τα χωριά, από την πόλη, να υποστηρίξουν τα μαγαζιά της πόλης, γιατί δεν νομίζω όλο αυτό το θέαμα 40 μέρες κλειστά να άρεσε σε κανέναν. Ήταν μια πόλη φάντασμα. Να δώσουμε ζωντάνια στην πόλη μας, να μπορέσουμε να σταθούμε, γιατί χρειαζόμαστε την υποστήριξή τους. Η κίνηση τουλάχιστον τις 2 μέρες αυτές που έχουμε ανοίξει, μπορούμε να πούμε ότι είναι αρκετά αισιόδοξα τα πράγματα και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Θα δούμε τις επόμενες μέρες αν αυτό που βλέπουμε τις 2 τελευταίες μέρες αυτές συνεχιστεί ή όχι. Τρίτη μέρα ανοιχτά τα μαγαζιά, πώς είναι η κίνηση? Πεσμένη, πάρα πολύ πεσμένη. Σήμερα λίγο έχουν εμφανιστεί δική μας, αλλά σχετικά είναι πεσμένη πολύ, πάρα πολύ. Θεωρείτε ότι έχει να κάνει με την ψυχολογία, με το φόβο? Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Και βλέπεις και με το που έρθει κοντά ο άλλος, καταλαβαίνεις κιόλας αν φοβάται ή αν κυκλοφόραγε πιο πολύ. Καταλαβαίνεις. Τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας? Ναι, ναι, εννοείται. Κανονικά. Γάντια, μάσκες, όποιος είναι μέσα θα τον απολύνω. Αν φοράει ο ίδιος ο πελάτης γάντια και τέτοια, εντάξει, δεν χρειάζεται. Τρίτη μέρα, ανοιχτά τα καταστήματα Λιανικού Εμπορίου. Πώς είναι η κίνηση? Γενικά θετικά. Ο κόσμος αρχίζει και βγαίνει σιγά-σιγά. Θέλουμε απλά να τους πούμε ότι πρέπει να βγουν, γιατί δεν είναι επικίνδυνα. Όλοι παίρνουμε τα μέτρα μας. Και πιστεύω ότι με ένα χαμόγελο θα τους κάνουμε όλους να νιώθουν πολύ καλά. Ποια είναι η διαδικασία που τηρείτε εδώ με τα ρούχα, γιατί είναι ένα ευαίσθητο κομμάτι? Καταρχήν κάθε πρωί που ξεκινάμε είναι ήδη έτοιμα τα ρούχα για τους πελάτες. Εάν θέλει κάποιος μπροστά του μπορούμε να το κάνουμε. Με τον ατμό χρησιμοποιούμε και κάνουμε όλο το ρούχο μέσα και έξω. Και όταν πλέον δοκιμάσει ο πελάτης, πρέπει να το ξανακάνουμε για να το βάλουμε στη θέση του. Τρίτη μέρα, ανοιχτά τα μαγαζιά Λιανικού Εμπορίου. Πώς είναι η κίνηση? Η κίνηση ακόμα είναι υποτονική. Ίσως ο κόσμος φοβάται, ίσως ο κόσμος δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί τις καινούργιες συνθήκες. Πολλά. Μπορεί. Ξεκινήσαμε και με λίγο καιρό περίεργο. Όμως εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και προσπαθούμε. Από το τίποτα είναι πολύ καλή η κίνηση και περιμένουμε. Όχι ιδιαίτερα όμως πράγματα. Ο κόσμος φοβάται, λέτε, είναι η ψυχολογία προσέχει, του? Προσέχει πάρα πολύ. Εμένα τουλάχιστον όσοι μπαίνουν μέσα στο μαγαζί είναι πολύ προσεκτικοί. Και για τις αποστάσεις και για τα χέρια, για όλα. Έχει να κάνει το ότι πουλάτε παιδικό ρούχο, άρα υπάρχει μια περισσότερη ευαισθησία. Γι' αυτό είπα ότι όσοι μπαίνουν σε μένα είναι γονείς οι οποίοι προσέχουν πάρα πολύ με τα παιδιά. Και όχι, δεν μου βγάζουν και πολύ τα παιδιά να τα φέρουν. Έρχονται πιο πολύ εκείνοι. Κύριε Κασμουλή, δεν έχουν περάσει ούτε 5 μέρες από την τελευταία μας συνομιλία, όπου λέγαμε και μιλούσαμε για τα σενάρια, για το καλό και το χειρότερο σενάριο και το λίγο καλύτερο σενάριο που θα μπορούσε να μας προκύψει. Τελικά μας προκύπτει, νομίζω, μέχρι στιγμής το χειρότερο σενάριο της σεζόν.
το οποίο θέλει μεγάλους παίκτες της δικής μας τουριστικής αγοράς να κάνουν πίσω και, με, όπως λέει ο απλός κόσμος, να μας αφήνουν έκθετους την κρισιμότερη στιγμή. Είναι αλήθεια. Αυτή τη στιγμή κινούμαστε ολοταχώς, φοβάμαι, προς το χειρότερο σενάριο. Ήδη χτες είχαμε τα κακά μαντάτα ότι σταματάει η TUI, από ό,τι φαίνεται, και από τη Σκανδιναβία, αλλά και από άλλες χώρες, νομίζω Βέλγιο και Αγγλία για Σάμο, το οποίο είναι ένα πολύ βαρύ χτύπημα. Μιλάμε τώρα για σχεδόν το 25% τουρισμού της Σάμο. Και είναι ασφαλές να περιμένουμε ότι εφόσον ξεκίνησε η TUI θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Αν αυτό συνεχίσει, ίσως σε μια-δύο εβδομάδες να λέμε ότι απλά δεν υπάρχει τουριστική κίνηση για τη Σάμο. Ή τουλάχιστον υπάρχει τουριστική κίνηση με τσάρτερ. Θα πρέπει μετά να περιμένουμε αν έρθει κανένας Έλληνας από την Αθήνα και ό,τι άλλο. Δηλαδή, μιλάμε για ολική καταστροφή πια. Στο 25% του οποίου υπολογίζεται είναι μόνο αυτοί που μετακινούνται με το γραφείο της TUI, αγοράζοντας όλο το πακέτο της TUI ή και τα αεροπορικά εισιτήρια. Υπολογίζω τα πάντα. Εγώ υπολογίζω την αεροπορική κίνηση. Δηλαδή, από τις αφήξεις που είχαμε στο αεροδρόμιο της Σάμο, η TUI πρέπει να έκανε σχεδόν στο 25%. Δηλαδή, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Και αυτό με μια κίνηση. Αν τώρα εδώ προσθέσουμε και τους Σέρβους που σταμάτησαν, από ό,τι φαίνεται, και τους Ιταλούς και όλα αυτά, τέλος πάντων, εδώ μιλάμε ήδη ότι έχουμε χάσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και περιμένουμε τους υπόλοιπους. Αλλά αυτά δημιουργούν ένα ντομινό και σιγά-σιγά φοβάμαι ότι θα πάμε στο 100%. Υπάρχει περίπτωση η αγορά αυτή, το κομμάτι αυτό της αγοράς το οποίο αφήνει φέτος η TUI να καλυφθεί από άλλο τουριστικό γραφείο? Μιλάμε για φέτος ή για τον χρόνο τώρα? Για φέτος. Για φέτος, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή τη στιγμή πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει άλλο γραφείο, για να μην κοροϊδευόμαστε. Ακόμα και αν υπάρχει όμως άλλο γραφείο, η κίνηση του κάθε γραφείου θα είναι όχι αυξημένη, μειωμένη. Δηλαδή θα ξεκινήσουν όλοι, αν ξεκινήσουν, με ένα μειωμένο πρόγραμμα, πιο πολύ έτσι να δούμε τι γίνεται. Και αναλόγως θα αυξάνουν. Οπότε να καλυφθεί αυτό το κομμάτι είναι ουτοπικό, δεν το συζητάμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Ό,τι χάνεται, χάνεται. Αλήθεια ή ψέμα, δεν ξέρω κανένα. Αλήθεια ή ψέμα, τι να'ναι για σένα. Αλήθεια ή ψέμα, δεν βλέπω κανένα. Κομμάτια η καρδιά μου, για σένα ή για μένα. Πες μου τι θες, καίνει την αγκαλιά σου. Για λίγο απ' τα βαθιά σου βγες. Κι ας πάω τα σύνορα σου, κοντά μου ή μακριά σου. Πες μου τι θες και μη την αγκαλιά σου θες. Για λίγο απ' τα βαθιά σου βγες. Κι ας πάω τα σύνορα σου, κοντά μου ή μακριά σου. Αλήθεια ή ψέμα, δεν είναι κανένα. Αλήθεια ή ψέμα, πριν πεις θέλω εσένα. Αλήθεια ή ψέμα, δεν είναι στο θέμα. Κομμάτια η καρδιά μου, για σένα ή για μένα. Πες μου τι θες, καίνει την αγκαλιά σου δες. Για λίγο απ' τα βαθιά σου βγες. Κι ας πάω τα σύνορα σου, κοντά μου ή μακριά σου. Πώς θες να σου το πω, βούτια στο κενό, αρκεί να βρω εσένα. Τα μάτια κλειστά, τα χέρια ανοιχτά, μια ανάσα στο τέρμα. Γιατί να σωθώ, ζωή δε ζω, δεν έχει άλλη αλήθεια. Γιατί να μετρώ, λάθος σωστό, δεν είναι η ζωή μας. Πες μου τι θες, καίνει την αγκαλιά σου δες.
μάτια σου βγες. Κι ας πάω τα σύνορά σου, κοντά μου ή μακριά σου, πέρα απ' τα όρια σου. Θες καίνει την αγκαλιά σου, δες για λίγο απ' τα βαθιά σου βγες. Κι ας πάω τα σύνορά σου, κοντά μου ή μακριά σου. Αλήθεια ή ψέμα. Πολλά χρόνια στο μυαλό και ήρθε η στιγμή να υλοποιήσω. Είναι το απόλυτο αντρικό στέκι στο κούρεμα. Για ποτό και για καφέ, οποιοσδήποτε. Όλες οι ηλικίες είναι πρόσδεκτες. Είμαστε στο ξεκίνημά μας τώρα, προχωράμε κανονικά, μια χαρά και ο κόσμος το μαθαίνει σιγά σιγά. Όλα καλά, όλα καλά. Και ο καθένας μπορεί να απολαύσει τον καφέ του, το ποτό του, την πυρίτσα του μέχρι αργά το βράδυ και το κουρίο λειτουργεί 9 με 9, καθημερινά 9 πρωί, 9 βράδυ, όλη τη μέρα μπορεί να έρθει κουρευτεί. Ουσιαστικά πρόκειται για την πρώτη δήλωση ενός νεοσύστατου ποδηλατικού ομίλου, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι η παρθενική μας οργάνωση, η διοργάνωση μάλλον. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Σήμερα εδώ στο Ηραίον είναι μια γιορτή του ποδηλάτου. Γίνεται για πρώτη φορά, ελπίζουμε να γίνει θεσμός, να καθιερωθεί κάθε χρόνο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους διοργανωτές, συγχαρητήρια στα παιδιά, στον κόσμο που ήταν σήμερα εδώ. Στη σχολή μας, στο Summer School Dance, να έχουμε καλεσμένους, καθηγητές, καλλιτέχνες, να έχουμε κάποια σεμινάρια και μαθήματα. Φέτος, λόγω συνθήκων με το COVID, σκεφτήκαμε να έχουμε καθηγητές από το εξωτερικό, αλλά μέσω κάποια πλατφόρμα στο ίντερνετ, να μπορούν να κάνουν μαθήματα στους μαθητές μας, στους μαθητές και τις μαθητές μας. Well, and you know, I'm sure next time I'll see you, I will still remember your name.
Σήμερα ξεκινήσαμε προς μεγάλη χαρά που είχαμε the ballet master του American Ballet Theater της Νέα Υόρκης, τον κύριο Κάρλος Λόπεζ, και άνοιξε όλη αυτή τη σειρά που έχουμε ονομάσει το Live Virtual Masterclass Series, γιατί κάθε μέρα θα έχουμε διαφορετικό καθηγητή ή καθηγήτρια. Και νομίζω ήταν ό,τι καλύτερο σήμερα, γιατί ο ίδιος ο Κάρλος Λόπεζ θεωρείται πρωτοπόρος, γιατί στην ουσία ήταν τους πρώτους, εκείνος ξεκίνησε όλα τα online μαθήματα μπαλέτου για τους χορευτές της ομάδας του American Ballet Theater. Ήταν λίγο δύσκολο και εμείς που κάναμε στο lockdown μαζί στα σπίτια μας, εγώ από την κρεβατοκάμαρά μου, τα παιδιά από τα σαλόνια, τα δωμάτια του, ήμασταν πολύ περιορισμένοι στο χώρο και στις κάμερες και με το ήχο, πάντα υπάρχει διαφορά. Αλλά όσο πιο επιθαρχημένοι, επαγγελματικοί είναι ο χορευτής ή ο καθηγητής, η καθήτρια, οι συνθήκες στρώνουν. Και όπως έχουν αλλάξει τα πράγματα, αναγκαστικά και εμείς το ίδιο. Ναι, ναι, οι συνθήκες το διαμόρφωσαν έτσι, αλλά έπρεπε κάπως να προσαρμοστώ και εγώ και όλοι εμείς και να κάνουμε και να συνεχίσουμε τα μαθήματα μέσα σε αυτή τη συνθήκη. Δεν μπορώ να πω καλύτερα ή χειρότερα, σίγουρα είναι πολύ διαφορετικό. Έχει αρκετές δυσκολίες, γιατί δεν είναι άλλο πράγμα να βρίσκεις σε μια αίθουσα, σε μια σκηνή και να κάνεις μάθημα μπαλέτου ή μια παράσταση, έχει άλλη ενέργεια, αλλά σίγουρα σου δίνει την ευκαιρία να όλη αυτή η κατάσταση με τα online classes σου δίνει την ευκαιρία να κάνεις master classes με διεθνούς φήμης, καλλιτέχνες, όπως είχαμε σήμερα. Και αυτό είναι μοναδική εμπειρία, πραγματικά, γιατί νομίζω σε άλλη συνθήκη δεν θα είχαμε τέτοια ευκαιρία. Δηλαδή, είναι κάτι πάρα πολύ καλό αυτό. Εγώ δεν το έχω ξανακάνει ποτέ αυτό στη ζωή μου, στο μπαλέτο ειδικά, στο μοντέρνο το έχω κάνει, αλλά ήταν η πρώτη φορά και ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Νομίζω ότι το μπαλέτο είναι πιο δύσκολο να το χειριστούν από το σύγχρονο πια τα λοιπά, γιατί είμαστε πιο στο μπαλέτο, είναι πιο δύσκολο να δούμε όλα αυτές τις γωνίες και τα λοιπά με την κάμερα. Μαθαίνουμε και πάμε, γιατί όπως σας είπε εκείνος, ο κύριος ξεκίνησε πέρσι με αυτή τη συνεργασία με αυτή τη φίλη μου την Κέιτ και που έγινε τώρα, ότι έχει δρύσει όλο αυτό το πράγμα εκείνος, το έχει ξεκινήσει εκείνος. Πήρατε μια εικόνα, νομίζω πως κάποιος άλλος πως διδάσκει, εύχομαι να σας άρεσε, είμαι καταπληκτός άνθρωπος, όχι μόνο ο καθηγητής μέτρο. Yes.